Αυτές τις απαράδεκτες εικόνες παρουσιάζει ένα μεγάλο τμήμα του παλιού πετρόκτιστου κτηρίου του Κέντρου Υγείας Μυρών, το οποίο έχει κρυθεί ακατάλληλο. Και όμως σε αυτό το κτίριο γίνονται οι εφημερίες, ενώ εκεί βρίσκονται οι αποθήκες οξυγόνου και υλικού, η κουζίνα, τα αποδυτήρια προσωπικού και όχι μόνο. Μάλιστα πριν από έναν χρόνο, όποτε σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός των 6 Ρίχτερ, εργαζόμενη κινδύνεψε εντός της αποθήκης. Το μισό είναι εντελώς ακατάλληλο. Και όμως εκεί πέρα υπάρχουν τα δύο εφημερία των γιατρών. Δουλεύει αναγκαστικά, διότι δεν χωράμε. Το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς κάθε φορά που θα γίνει ένας καινούριος σεισμός επιδεινώνεται. Εργαζόμενοι το χρησιμοποιούμε. Είναι τουαλέτες, είναι πολλά. Αν αυτά δεν τα έχουμε εκεί, δεν έχουμε να τα βάλουμε. Ασφιχτική λόγω της έλλειψης χώρου είναι η κατάσταση και στο υπόλοιπο τμήμα του κέντρου, το οποίο εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της Μεσαράς, αλλά και την περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Ελπίζω τώρα και στο μέλλον να έχουμε και παραπάνω γιατρούς, οι οποίοι όμως θα πρέπει να υπάρξουν και θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και ανάλογοι χώροι. Και ανάλογοι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε καρδιολόγο στο κέντρο υγείας που υπηρετεί, αλλά δεν έχει καρδιολογικό γιατρείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή δεν μπορούμε να δουλέψουμε ούτε διοικητικοί. Προσπαθούμε να οργανώσουμε ιατρία εδώ, αλλά δεν έχουμε χώρους να οργανώσουμε ιατρία. Επισκεφτήκαμε σήμερα το Κέντρο Υγείας Μυρών, μια πρωτοβάθμια δομή υγείας η οποία στεγάζεται σε ένα προβληματικό κτίριο. Το νέο Κέντρο Υγείας Μυρών αποτελεί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Το πρώτο βήμα έγινε με την παραχώρηση του οικοπαίδου. Τώρα πρέπει το Υπουργείο, η 7η ΥΠΕ και η Περιφέρεια να συνεργαστούν αρμονικά για την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σπουδαίου έργου. Εδώ και αρκετά χρόνια, κάτοικοι της Μεσαράς διεκδικούν νέο κέντρο υγείας, το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυξημένες ανάγκες. Όπως τονίζουν, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή, το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Χρειάζεται ένα κέντρο καινούριο, καλύτερο, αλλά και τώρα όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους γιατρούς. Αυτό θα έπρεπε από χρόνια να γίνει. Και λυπάμαι πολύ που είναι τόσο μικρό. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ και περιμένουν στη σειρά κάθε φορά που θα πάμε. Εξυπηρέτηση των ανθρώπων να με. Φέρνουν τους γέρους εδώ πέρα και κάθονται να με. Από τις 11 η ώρα και θα μπούμε σε 2. Να γράψουμε φάρμακα. Να κάνουν επέκταση, να φέρουν γιατρούς, να κάνουν τα πάντα από εδώ. Γιατρούς να μην μπορούμε και εμείς να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Ο Δήμος Φεστού παραχώρησε στην 7η ΥΠΕ οικόπεδο με σκοπό την ανέγερση ενός νέου λειτουργικού κέντρου υγείας στις Μοίρες. Ωστόσο, οι υποσχέσεις για τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης παραμένουν στον αέρα. Θέμε ένα νέο κέντρο υγείας τύπου day clinic όμως, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μία μονάδα αυξημένης φροντίδας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ανακοινωθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έχουμε πάρει υπόσχεση. Θα συνεχίσουμε τις επαφές μας, θα συνεχίσουμε τις πιέσεις μας. Ευελπιστούμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχει ανακοίνωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να προχωρήσει.